Τώρα, στην υπόθεση του Ρίκου, το ανάρμοστο, όπω ερμηνεύτηκε από το συμβούλιο τότε, και είχαμε την ευκαιρία να το θυμηθούμε πρόσφατα, είπε τότε ε, ότι <coughs> η συμπεριφορά πρέπει να είναι τόσο κακή, τόσο μεμτή, ώστε να καθιστά το πρόσωπο που είναι υπόλογο για αυτήν να ανίκανο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του αξιώματο του, ή, διαζευτικά, να δημιουργεί ευλόγο. Αμφιβολίε σε τρίτου αντικειμενικά κρίνονται ω προ την καταλληλότητα του να ασκεί τα καθήκοντα του αξιώματο του. Κατά τρόπο έντιμο που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Άρα, η λέξη κλειδί είναι εδώ: είναι τα καθήκοντα του αξιώματο, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, τούτο θα καθορίσει τη συμπεριφορά του προσώπου. Ναι, ε, ναι με την έννοια ότι. Το αν έχει ανάρμοστη συμπεριφορά και άρα είσαι ακατάλληλο να ασκεί το αξίωμα, mm -hmm. πάντα έχει να κάνει με το αξίωμα. Με το αξίωμα το ίδιο. Δεν είσαι ακατάλληλο γενικά. Mm -hmm. Έχει να κάνει με το αξίωμα. Άρα προφανώ γι' αυτόν είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση εδώ, προσυντε. Διαφορετικέ αντιλήψει ω προ το πώ πρέπει να ασκείται το αξίωμα του Γενικού Ελεγχτή, ναι. με την έννοια ότι η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα προσήλθε ουσιαστικά σε τελική ανάλυση ότι ο τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντα του και ασκεί τα καθήκοντα του mm -hmm. ο νυν Γενικό Ελεγχτή αντιστρατεύεται το πώ ένα αντικειμενικό τρίτο θα θεωρούσε ότι πρέπει να ασκούνται αυτά τα καθήκοντα.